είχε το βάρος του τσιγάρου. Όπως είχε το βάρος του τσιγάρου ο Κολοκοτρώνης, το κρατούσε στα χέρια του και έρθευε τα βουνά και έλεγε να πού να πάω να τους περικυκλώσω. Το τσιγάρο κυβότανε, έφτασε στα άρτηλα. Μόλις έφτασε στα άρτηλα και κάηκε. Το κοιτάζει και λέει, ωραία άνθρωπος λέει, ζητεί να το νικήσει τους Τούρκους και ένα τσιγάρο δεν το μπορεί να το νικήσει. Λέει. Και το βάζει χάμο και το πάτησε, το έλειωσε και δεν το ξαναβάζει. Εμείς, του λες, κόψε το τσιγάρο σιγά σιγά. Έχει σιγά σιγά. Ή θα το κόψεις ή δεν θα το κόψεις. Σήκωνε σιγά σιγά το τσιγάρο. Η αμαρτία. Η οικονομική κρίση. Τώρα θα το πω. Είναι μια περίπτωση που δεν είχε τσιγάρο και είδε μια μερίδα κουπάκια. Την δίδεξε και την έρευνα. Είδε το πώς. Δηλητήριο. Είδε το πώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε θέλει το βασικό. Το βασικό είναι να προσευχηθούμε στον Θεό, να τον παρακαλέσουμε να μας αλλιώσει. Αυτό είναι το βασικό. Χωρίσε μου που δίναστε ποιοί που δε. Θυμούμε, είχα μια περίπτωση, έπαιρνε 5 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Φαντάζομαι εκείνος ο οργανισμός του Παναγιώτη. Μπράβο, τι άλλο. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Όταν του μίλησα, βγήκαν τα λόγια του Θεού στην ψυχή και βγήκε έξω και κοίταξε τον Παναγιώτη του Αγίου Γεωργίου και λέει Άγια με Γεωργία βοήθησε με τον Θεό σου. Και όπως το κρατούσε το μεγαλύτερο, το πάθησε, το έλειωσε και έγινε στο καλότερο σε αυτό το πράγμα. Πέρασα χρόνια, 10 χρόνια και ήρθε το 50. Λέει, ξέρει ποιος είναι. Πού να σε ξέρετε, δεν είναι που μου μίλησες για το τσιγάρο, λέει, που έπαιρνα 5 πακέτα την ημέρα, βγήκα έξω, είδα το καμπανοριό του Αγίου Γεωργίου, έκανα το σταυρό μου, το πάτησα κάμω και δεν το ξανάβαλα στο στόμα μου. Και ζω, λέει, μια χαρά. Νίκησε το πάθος. Όταν νικήσεις το πάθος, είναι αγιότερο δίκη παρά να νικήσεις τον εχθρό σου. Τον εχθρό το ξέρεις, το γνωρίζεις πως είναι, θα πρέπει να αποφύγεις. Το πάθος σου, αυτό το πάθος. Και μίλησα για την βλασφημία στον Ιερό Άγγορα. Μίλησα για την βλασφημία. Ξέβρεται αυτή τη στιγμή κάθε ένας από εμάς αγαπά την μητέρα. Και πώς είναι αγάπη να έχεις την αγάπη. Κάθε ένας την μητέρα. Επί το Κυρίο θερμότερον πλήκτρων χρεωστούμε, λέει. Εάν αγαπούμε τη μητέρα μας τόσο, στον Κύριο λέει η αγάπη μας πρέπει να είναι απεριόριστη, αφάνταστη, ασύλληπτη, τόσο να τον αγαπούμε. Και ερχόμεθα και βλασφημούμε ποιο, τη μητέρα του Θεού. Αυτή που έγινε η αιτία να σωθεί το άνθρωπο του Κυρίου. Αν η Παναγία μας δεν είναι το καθαρή αγνή, δεν μπορούσε να κατέβει ο Θεός από τη σειρά. Ο Θεός κατέβηκε γιατί βρήκε σκάλα καθαρή και πάτησε πάνω και κατέβηκε. Χαίρε η μετάγουσα τους επηγείς προς ουρανούλια. Είσαι εσύ που μεταφέρεις εμάς τους αμαρτωλούς στον ουρανό. Πώς είναι αγάπη πρέπει να έχουμε στην Παναγία μας. Μέσα στον πόλεμο δίνεται λέγει αξιωματικός η Παναγία μας και προπορεύεται στο στράτευμα το ελληνικό. Ποιο ελληνικό που την αγαπά, όχι που την βγάζουμε. Πώς να μας βοηθήσει την ώρα του πολέμου. Βλέπουμε πόσους εχθρούς έχουμε δει. Η μεγαλύτερη μας εχθρή είναι η Ευρώπη, όταν μπήκαμε μέσα.
να μας διδάξει η Ευρώπη εμάς τι να κάνουμε. Οι Άγγλοι έχουν παραπάνω μυαλό να πούμε. Γιατί δεν πήραν το ευρώ. Εμείς βιαστήκαμε να πάρουμε το ευρώ. Τώρα έρχεται και η κάρτα, το χρήμα, με τη σφραγίδα πάνω. Και σου λέει, όταν την κρατάς αυτήν την κάρτα, θα έχεις ευκολία. Ευκολία, λέει. Μπράβο. Ευκολία. Στράβοντας. Ναι, ευκολία. Δεν την ευκολία μου θα κοιτάξω. Ναι, την κόλαση θα κοιτάξεις, όχι την ευκολία. Μπαίνεις στην ευκολία να τα χάνεις τον παράδοσο. Μπαίνεις στο στράγγιμα να τα χάνεις τον παράδοσο. Θα λοιπόν, ναι. Πού θα φτάσω. Λοιπόν, παιδάκια μου, σήμερα αυτούτα. Πήγαν από εδώ οι αξιωματικοί στην Κύπρο να γυμνάσουν τα παιδάκια τα Κυπριόπουλα. Και βλασφήμισε την Παναγία μας γιατί δεν στάθηκε στη σειρά του το παιδί. Μόλις όμως άκουσαν αυτό, όπως κρατούσε το όπλο με την λόχη, τάκ και το έβαλε στο στήθος του. Λέγει, αν θέλει να σε ξαναδεί η μάνα σου, μην βλασφημίζεις στην Παναγία μου. Έγινε όπως είναι το λεμόνι, έτσι έγινε. Σου λέγει αυτός θα με σκοτώσει. Εμείς εδώ τα μικρά τα μωρά, τα μικρά του δημοτικού σχολείου, μα πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Πού ξανακούστηκε. Το δημοτικό σχολείο είναι να βλασφημεί την Παναγία μας. Ξέρει τι λέει το μωρό. Δεν ξέρει. Ποιος το δίδαξε. Ο πατέρας, ο άτμος. Αυτός το δίδαξε. Ακούει. Και το λέει. Το ακούει γιατί και το λέει. Συγγνώμη, πείτε και το άλλο, γιατί πολλοί γονείς θα πάνε στα πονέα τα παιδιά για να γίνουν άντρες. Αχ, αυτό. Πέστε για την τιμή που το είχατε ξαναπεί. Αυτό αξίζει όπως πιστεύω. Προσέξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι εξαιρετικό. Μου φώνα σου βλέπω στον τίμη και το πρόβλημα. Και έντοιμα, ούτε έχουν να εισέρω. Κάτσε. Να βρεζόμουν στον τίμη. Ο γειτόνας της ψυχής ποιος είναι. Η ψυχή έχει γειτόνα, λέει, χωράει ένα φόρεμα. Ποιο είναι. Είναι το σώμα. Αυτό το κουφάρι που φέρνουμε αυτό είναι το σώμα, η ψυχή, ο γειτόνας της ψυχής. Αυτόν τον γειτόνα της ψυχής και μην τον μολύνουμε. Να μην τον μολύνουμε. Και πώς μολύνεται ο γειτόνας της ψυχής. Μολύνεται με την αμαρτία. Τη σαρκική αμαρτία. Την πορνεία. Πόρνη λέει η Βασιλεία Θεού, δεν πληρώνουμε σου. Πάει τελείωσε από τη στιγμή κατά την οποία πέφτει σε αυτό το αμάρτημα. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε νέος είναι, είτε νέα είναι. Την ίδια στιγμή να βρίσκεσαι στην κόλαση. Δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο με λερωμένο γειτόνα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξετε την τιμή σας και τα μάτια σας. Υπάρχουν οι μητέρες οι ανόητες που βγάζει την κόρη έξω και της λέει πήγαινε να βρεις άντρα. Πού τη σπρώχνεις βρε την κόρη σου, πού τη σπρώχνεις βρε, πού τη σπρώχνεις, πού την πάεις. Θυμούμαι, μου ήρθε ένα παιδάκι 18 χρονών από την Αυστραλία. Το παιδάκι ήταν στο γυμνάσιο εκεί, ό,τι έχει. Κουράστηκε. Δεν μπορούσε να διαβάσει άλλο. Και βρέθηκε ο γείτονας και λέει, πάρε το στις γυναίκες. Το πιάνει ο άθλιος και το πάει στο πορνείο. Βάζει ένα περιστέρι μέσα και βγαίνει ένα μαυροκόρακα. Μπήκανε πια όλοι μέσα. Και το πιάνει από εκεί και το έφερε με στην Αθήνα στον Άγιο Γεώργιο. Ήταν ένα παιδάκι πιο ψηλό από μένα. Και τι ευλόγησε ο Θεός. Εστάθηκε μέσα στην είσοδο του ναού. Εκείνο το παιδάκι ακίνητο. Όταν πήγαινε να περάσει ο πατέρας, σήκωνε το χέρι και το έδιδε μια μες στο σβέρχο και τον έρευνε. Καλά να σου κάνει. Εσύ το στράβωσες το παιδί σου, εσύ να τα υποφέρεις τώρα.
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αδέρφη μου, χειρότερο πράγμα από την πορνεία δεν υπάρχει. Ιδούν ο Ποιος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο Δούλος να βρίσκει λορούντα, ανάξιος δε πάλι να βρίσκει ρατιμούντα. Η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Δεν το φανάζει ο λαός, δεν το φανάζει ο κόσμος. Πώς βρίσκει είσοδο να τρισκατάρα που συμβαίνει, εφόσον του δίδεις το σώμα σου, ανοίγεις την καρδιά σου και μπαίνει μέσα, τι θα κάνει. Δεν τον ακούσαμε προηγουμένως. Δεν ακούσαμε. Παιδάκια μου, στόμεν καλός, στόμεν καλό. Λίγα λόγια ακούονται που μπαίνουν μέσα στην ψυχή μας σήμερα. Τα περισσότερα είναι κακό. Ο νόμος λέγει «Εισθένησε αργή το Ευαγγέλιο». Ο νόμος του Θεού λέγει «Είναι άρρωστος». Ποιος τηρεί τον νόμο του Θεού? Ο νόμος εισθένησε αργή το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο ποιος το κάνει? Τα λόγια του Ευαγγελίου ποιος τα διαβάζει? Ποιος είναι εκείνος που ανοίγει την Αγία Γραφή? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, την Αγία Γραφή και τα ματάκια σας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μόνον ανοιγμένη να την έχεις πάνω στο γραφείο σου, λέγει, δεν μπορεί ο διάβολος να πλησιάζει το σπίτι σου. Διαβάζετε την Αγία Γραφή, διαβάζετε το Ευαγγέλιο, ο νόμος εσθένησε εναργεί το Ευαγγέλιο. Δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουμε τι μας λέει ο Θεός. Θυμούμαι, ήμουν στον Ευαγγελισμό 5 χρόνια και υπηρετούσα τον Χριστό μας πάνω στους άρρωστους. Άρρωστος ο Χριστός μας. Πότε με είδατε ασθενή, λέει. Ξέρετε ότι από πάνω από τον άρρωστον ήταν η Αγία Γραφή κλειστή και εκείνη και ο άρρωστος κρατούσε ένα βρώμο περιοδικό, βρωμισμένο και κάθαρτο με τις γυμνές γυναίκες. Πώς θα γίνεις καλά, παιδάκι? Πώς θα γίνεις καλά, από ποια αιτία θα γίνεις καλά? Από αυτό που κρατάς ή από εκείνο που έχεις και το περιφρόνητο? Παιδάκια μου, ο νόμος εισθένει στην αργή του Ευαγγέλιο. Γράφει, άσε εσύ παρημένητε, που τη γράφει το ψαρτήριο, που τη γράφει το παρακλητική, που τη γράφει η παράκληση, σε ό,τι γράφει το καλό περιοδικό τα πάντα. Παρημέλειται, έχει παραμεληθεί, λέει. Δεν το δείτε κανείς σημασία. Ο νόμος εισθένησε να αργεί το Ευαγγέλιο, γραφεί πάσα εσύ παρημέλειται. Προφήτε ή τόνισαν, οι προφήτες μιλούν, φωνάζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Άγιος Παΐσιος, το Άγιο Όρος, τι είπε? Δεν θα πάρετε τίποτε καθόλου κανένα σήμα με μικροτσίπ. Δεν θα το πάρετε, λέει ο άνθρωπος, ο Άγιος του Θεού. Γιατί? Διότι αυτό το μικροτσίπ είναι αραβόνας του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Όταν το πάρεις αυτό, μετά ο Θεός στερεί τη χάρη. Δεν σου δίδει χάρη, έπειτα ο Θεός. Και δεν μπορείς να κρατηθείς να παλέψεις με τον Αντιχρίστο. Θα πάρεις και τη σφραγίδα του μετά. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέχετε. Μην πάρετε καμιά σφραγίδα, μην πάρετε καμιά κάρτα, μην πάρετε κανένα διαβατήριο, μην πάρετε καμιά ταυτότητα, μην πάρετε τίποτα. Είναι όλα παγίδες του διαβόλου. Προσέξετε το. Τι να σας πω άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα. Αύριο, αυτός που κυβερνούσε προηγουμένως και ο άλλος επήρε σκεταλοδρομία, έτρεξε, διότι και το κομμάτι το κόκκαλο για να συνεχίσει. Το λοιπόν, τι είπε αυτός? Είπε ότι γράφει από κάτω σας. Θα σας φραγίσει, λέει ο Αντίχριστος, και δεν θα μπορείτε να αγοράσετε ούτε να πουλήσετε αν δεν κρατάτε την κάρτα μου, αν δεν κρατάτε το δικό μου σφράγμα. Και μας το είπε αυτός. Λέει,
θα σας δώσω κάρτα. Και με αυτήν την κάρτα, εάν δεν την πάρετε, ούτε θα πουλείτε, ούτε θα αγοράζετε. Το λοιπόν, μίλησε από την Αγία Γραφή, από την Αποκάλυψη. Και η Αποκάλυψη τι μας λέει. Ακούστε. Ανοίξετε το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα περιμένουμε, λέγει, ένα σεισμό που τέτοιος σεισμός δεν έγινε από την ημέρα που πλάστηκε ο κόσμος τόσο αυτήν τη στιγμή που θα έρθει ο σεισμός αυτός. Θα πέσει το τρίτο, το έναν τρίτο όλης της γης θα πέσει, θα ερημωθεί. Μέγας ο σεισμός, μεγάλος ο σεισμός αυτό λέει. Υιός σου και γένετο από αρχής του κόσμου έως συντελείας του αιώνα. Θα περιμένουμε αυτόν τον σεισμό. Θα γίνει αυτός ο σεισμός φοβερός. Δεύτερος, θα περιμένουμε τον ίδιο λέει να κάψει τον άνθρωπο. Καυθίσεται εν πυρή λέει. Και ο άνθρωπος αντί να δοξολογήσει τον Θεό θα βλασφημίσει τον Θεό. Σε πέντε μήνες. Θα δώσει τέτοιο κάψιμο ο Θεός πάνω στη γη που είναι φοβερό αυτή η πληγή, πολύ φοβερά είναι αυτή η πληγή. Και ο άνθρωπος λέγει, αντί να ευχαριστήσει τον Θεό, θα βλασφημίσει τον Θεό. Να η βλασφημία πάνω στην πόλη μας. Τρίτο, ένα τρίτο φοβερό και είναι και αυτή η πληγή πολύ μεγάλη, πολύ φοβερά. Θα ρίξει χάλαζα, λέει ο Θεός από τους ουρανούς, που κάθε ένας κόκκος, λέει, θα ζυγίζει ένα τάλαντο, δηλαδή 34 κιλά. 34 κιλά, κάθε ένα κόκκος από εκείνο που χαλάζει και θα πέσει πάνω στη γη, λέει. Είναι φοβερά η πληγή αυτή. Και οι άνθρωποι, λέει, αντίς να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον Θεό που τα κυβερνά όλα, θα βλασφημίσουν τον Θεό. Να τα αποτελέσματα. Θα βλασφημίσουν να βάλει τον Θεό. Λοιπόν, αυτά διαβάστε τα στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Διαβάστε την Αποκάλυψη και θα δείτε τι μας περιμένει, τι μας περιμένει, τι έρχεται πάνω. Σε πέντε μήνες, από ό,τι γνωρίζω, οι ακτίνες γάμα του ιδίου θα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Το καύσωνα. Το καύμα του ιδίου. Το καύμα του ιδίου. Δεν ξέρω πόσο, μικρό ή μεγάλο, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά σε πέντε μήνες. Είναι φοβερά λίγη η πληγή αυτή. Θα καεί ο κόσμος. Στις 21 Δεκεμβρίου του επόμενου έτος, το 12 δηλαδή, έχουμε συζυγία των πλανητών. Όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας θα έρθουν σε ευθεία πορεία και η γη στη μέση. Που σημαίνει σεισμός, σκοτάδι. Τα πάντα. Είναι αυτό που είπατε. Αυτά δεν ισχύουν. Τα πάντα. Φοβάσαι, δεν ξέρω. Αυτά όχι όσο ημερομηνίες που λες, γιατί το θες να αποκαλύπτει τα ημερομηνίες. Όχι, η συζυγία θα γίνει τότε. Είναι αστρονομικό το. Πήραμε πίσω το πήραμε. Δεν ξέρω. Οι αστρονομικοί δεν βλέπουν άλλα. Βλέπουν άλλα, αλλά εμείς ποτέ μας δεν θα πούμε ότι κάθε μέρα θα γίνει. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Θεού. Είναι ανεξερεύνητες. Τι σε γνωρούν Κυρίου ή τι σε γένετο σύμβουλος αυτού. Ποιος μπορεί να πάει στο Θεό να του πείτε κάτι. Ποιος μπορεί να πάει στο Θεό να συμβουλεύσει το Θεό. Θα δεις και παράδοση όμως πάντως. Αυτά δίδει παράδοση και τούτα τα λόγια που λέμε δεν είναι δικά μου. Παιδάκι μου δεν είναι δικά μου. Όχι δεν το πάει. Δεν είναι δικά μου. Με φωτίζει η Παναγία μας τι θα σας πω. Δεν είναι, τι να σου πει άλλο ο Θεός. Σου έστειλα το παιδί μου σου είπε. Δεν ακούσα. Το σταυρό. Το πόλεμο πατέρα Σάβα που λέμε με του Τούρκου. Ορίστε. Το πόλεμο με του Τούρκου. Ο πόλεμο με του Τούρκου. Θα περιμένετε και θα κατέβει ο Πούτιν. Από πάνω θα κατέβει ο Πούτιν. Ο οποίο βάζει στο έθνος του τη Ρωσία και του λέει. Κοιτάξτε, εδώ μας έβαλαν πυράβλους, εδώ μας έβαλαν πυράβλους, εδώ μας έβαλαν πυράβλους και μας έζωσαν και γύρισαν σε αυτόν τον
Πάμα. Γύρισε και του λέει, δεν θα περιμένω πολύ, του λέει. Ή μάζεψέ τα, ή μάζεψέ τα, του λέει, ή εγώ θα φυλάξω το έθνο. Και ξέρει ότι μπαίνουν οι Τσετσένοι και μπαίνουν μέσα στα σχολεία και σκοτώνουν τα άμορα. Ξέρει ότι πάνε στα αεροδρόμια και σκοτώνουν τον κόσμο. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Τους πρώτους που έχει να σαρώσει είναι οι Τούρκοι. Θα τους σαρώσει πραγματικά μια λάβα. Θα τους σαρώσει και θα ανοίξουν οι εκκλησίες, θα ανοίξουν τα μοναστήρια, θα ανοίξει η Αγία Σοφία, θα κατεβάσει την ημισέλινο και θα στερεώσει τον Τίμιο Σταυρόν και να παίξει στον κόσμο εδώ και να ανοιχθεί η Αγία Σοφία να λειτουργήσει. Θα ρίξουμε τα ελληνικά τότε. Ο Θεός λέει για την αμία. Ναι, θα λέει τα ελληνικά. Από λένε ότι κάποιοι θα μπουν καλά με τα νεφελήμ. Ναι, καλά, τα νεφελήμ είναι... Θα ανοίξει την κόλαση με Θεό για να βγουν έξω από την Σατανά και να πιάσουν τον κόσμο. Δεν ακούσα. Σου έδωσε κάτι που είχε. Δεν πειράζει. Θα την